με το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση απέναντι στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Κάνει σοβαρή προσπάθεια με την προπαγάνδα της και τα ψέματά της να μας πείσει ότι το νομοσχέδιο θα είναι προς όφελός μας. Διατρανώνουμε σήμερα τη θέλησή μας ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Θα παλέψουμε για να το ανατρέψουμε. Από αύριο κλιμακώνουμε τη μάχη. Η σημερινή κυβέρνηση κρύβει ότι στρατηγικός στόχος όλων των κυβερνήσεων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ήταν η απαλλαγή του κράτους από το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης και η δημιουργία κεφαλοποιητικού συστήματος ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, το μεγάλο κεφάλαιο, θα βάλουν χέρι στις ασφαλιστικές μας εισφορές. Θα μπορούν να σιωπηούν τα δικά μας χρήματα, το δικό μας υγρότα, για να αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι σεκωμένο από την επίθεση που δεχόμαστε συνολικά στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, στο δικαίωμα στην απεργία και στη συνδικαλιστική δραστηριότητα. Απαιτούν από μας να γίνουμε πιο φθηνοί για να μπορούν οι εργοδότες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι να αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τη δουλειά μας. Στο κλάδο του φαρμάκου ήδη υπάρχει αρνητική εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση του Επικουρικού Ταμείου το 2013. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιδιωτικοποίηση του Ταμείου έπαιξαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, αξιοποιώντας όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους. Για να μας πείσουν εμάς τους εργαζόμενους, αυτές οι δυνάμεις χρησιμοποίησαν ψεύτικα επιχειρήματα, πρόβαλαν διλήμματα όπως το Ταμείο έρχεται στα χέρια των εργαζομένων, ότι θα τα κάνουμε ό,τι θέλουμε τα χρήματά μας. Ότι με την ιδιωτικοποίηση του Ταμείου θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι παροχές των εργαζομένων. Η πραγματικότητα σήμερα δείχνει ότι οι επικουρικές συντάξεις γνώρισαν μειώσεις που έφτασαν μέχρι και στο 80%, παροχές που είχε το προηγούμενο Ταμείο καταργήθηκαν, ενώ οι εισφορές των εργαζομένων συνεχίζονται να καταβάλλονται κανονικά. Γι' αυτό καμιά εμπιστοσύνη σε αυτές τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, που βάζουν πλάτη να περάσουν οι σχεδιασμοί του ΣΕΒ των εργοδοτών κάτω από τη λογική της ανταγωνιστικότητας και της αντοχής του συστήματος. Έχουν πάρει εδώ και καιρό διαζύγιο από τα συμφέροντα και τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Το απέδειξαν με τη στάση τους στη μεγαλειώδης κινητοποίηση των εργαζομένων το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα, μάλιστα, εμφανίστηκε και η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ με δελτίο τύπου για το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Ότι έχει δυσαρεστηθεί, όπως αναφέρει, γιατί δεν προηγήθηκε του κυβερνητικού νομοσχεδίου σε αθλητικός διάλογος, τονίζοντας λίγο μετά ότι ζητά αξιοποίηση της πρότασής της για σύσταση του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου. Αυτό που δηλαδή συμφώνησε με τους εργοδότες όταν υπόγραψαν την κατάπτυστη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Μη στεναχωριέται η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Αποκλείεται να την αφήσει παραπονεμένη η κυβέρνηση. Τι πρόβλημα να έχει με τις προτάσεις της? Πού διαφέρουμε αυτά που λέει το νομοσχέδιο? Και ας αφήσει τις δακρύβρεπτες ανακοινώσεις. Άλλωστε, μαζί τα ουβεντιάζουν, μαζί τα αποφασίζουν. ΓΕΣΕΕ, εργοδοτικές οργανώσεις και Υπουργείο Εργασίας έχουν μακρά παράδοση στη σύμπνοια και στην ομοψυχία. Από εκεί που δεν έχει πάρει έγκριση πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, είναι από τους εργαζόμενους, συσπηρωμένοι στα συνδικάτα τους, στα εργατικά κέντρα και στις ομοσπονδίες τους. Θα δώσουμε
μακροχρόνιους αγώνες για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Θα αγωνιστούμε για να καταργήσουμε όλους τους αντεργατικούς, αντιασφαλιστικούς νόμους που έχουν ψηφίσει μέχρι σήμερα όλες τις κυβερνήσεις. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας, ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης προχώρησαν στην εφαρμογή του απαράδεκτου νόμου για τη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία. Θυμάστε πόσα ψέματα μας αράδιασαν. Ότι καταστροφολογούμε, ότι ο νόμος έχει θετικά σημεία. Βέβαια, δεν τα έλεγε μόνο η κυβέρνηση. Παρά τα μεγάλα λόγια, τα ίδια είπαν με τις πράξεις τους, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, που ψήφισαν τα μισά του άθρα. Και τώρα που έρχονται να τα εφαρμόσουν, ξεκινάνε από το χτύπημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά τους. Η προτεραιότητά τους θέλουν να επικρατήσουν στη γη νεκροταφείου, να βάλουν εμπόδια στη συζήτηση και επαφή με τους εργαζόμενους, στη διεκδίκηση για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, στη μάχη για να υπογραφούν ικανοποιητικές συλλογικές συμβάσεις, να βάλουν φραγμό στην οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία τους. Νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 10 ώρα χωρίς να πληρώνονται και δεν θα αντιδράσουν επειδή το είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι όταν δεν θα έχουν που να μείνουν ή να πάρουν βασικά είδη για να ταΐσουν τα παιδιά τους, επειδή τα νίκια και οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα, θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια, επειδή έτσι συμφώνησαν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Κούνια που τους κούναγε. Εμείς οι εργαζόμενοι που συσπυρωνόμαστε στα συνδικάτα και στις ομοσπονδίες που κάλεσαν σημερινή συγκέντρωση για την καταδίκη του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, σου δίνουμε σε κάθαρο το μήνυμα ότι αυτός ο νόμος δεν θα περάσει. Θα μείνει στα χαρτιά. Θα σταθούμε ανυποχώρητα απέναντι σε κυβερνήσεις και εργοδότες που θα βάλουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και τους αγώνες. Αυτό το μήνυμα έδωσαν οι εργαζόμενοι μαζί με τα σωματεία τους στις 28 Νοέμβρη, στις 6 Μάη, στις 10 και 16 Ιούνιου με τις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να μπορέσουμε εμείς οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας ανήκουν ενάντια σε κυβερνήσεις και εργοδότες. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή να συστρατευτεί μαζί μας, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανασύντασης και αντεπίθεσης του εργατικού κινήματος. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη για όλους μας. Δεν δίνει περιθώρια σε κανέναν για να μην πάρει θέση. Πώς να μην πάρουμε θέση για αυτό που ζήσαμε πριν λίγες μέρες, όταν λαϊκός κόσμος, συνάδελφοί μας, μόνοι και αβοήθητοι, με ένα λάστιχο και ένα κλαδί δέντρου, προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους στα μέρη που μένουν και εργάζονται, στο περιβάλλον που μεγαλώνουν τα παιδιά τους απέναντι στην πυρηνή λέλαπα. Κάηκαν τα γεράνια όρη, τα βίλια, η Βαρυμπόμπη, η Κερατέα, η Βόρεια Εύβοια και το Λαύριο. Κάηκε και η ζωή μας. Δέντρο δεν έμεινε για να αναπνέουμε λίγο καθαρό αέρα. Και ούτως ο κακός μας ο καιρός μας έφτασε, ούτε το ανίκανο κράτος. Πού είναι η ανικανότητά του όταν η κυβέρνηση έστεναν αποστολές στο Αφγανιστάν, όταν φτιάχνουν πανεπιστημιακή αστυνομία, όταν περνάνε το ένα μέτρο πίσω από το άλλο. Σε αυτά είναι μάστορες. Γι' αυτό ας αφήσουν τις συγγνώμεις. Καήκαμε όχι γιατί κάνουν λάθη και έχουν αστοχίες, καήκαμε γιατί οι προτεραιότητές τους δεν συμπεριλαμβάνουν τις ανάγκες μας. Γιατί όπως λένε, κριτήριο αν αξίζει να μειωθούν
είναι αποτραπούν οι ζημιές, είναι η ανάλυση του κόστους ή του ωφέλους. Για αυτά τα ζητήματα πρέπει να πάρουμε θέση. Κάθε εργαζόμενος, κάθε σωματείο, γιατί εχθές μπορεί να καήκαμε από τη φωτιά, αύριο όμως θα πνιγούμε στην πρώτη βροχή και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μην πάρθουν άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, να μην υπάρχει αναβάθμιση των έργων υποδομής στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, να μην γίνει με οργανωμένο και επιστημονικό σχέδιο η αναδάσωση όλων των δασικών εκτάσεων που έχουν καεί. Να πάρουμε θέση για τη ζωή μας και να μην τους αφήσουν να τα βάζουν όπως και με την υγειά μας στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Ούτε να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους στην ατομική ευθύνη όπως κάνουν και στην πανδημία. Και όχι μόνο να πάρουμε θέση, αλλά να απαιτήσουμε το γενικό εμβολιασμό του πληθυσμού με όλα τα ασφαλή εμβόλια. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το προϊόν της ανθρώπινης εργασίας που είναι το εμβόλιο είναι το πιο μεγάλο όπλο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Να απαιτήσουμε το προληπτικό έλεγχο της υγείας μας, της προστασίας της και μετά τον εμβολιασμό. Οι εργαζόμενοι δεν διαχωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον. Με τους μόνους που διαχωριζόμαστε είναι με τα παιδικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε τη δική μας ανάγκη, που είναι η προστασία της υγείας μας, να την επικαλούνται για να μας απολύουν. Αν νοιάζονται για αυτοί, δεν θα πηγαίναμε στη δουλειά σαν σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία. Δεν θα υπήρχαν χώροι δουλειάς που οι ιστορίες των εργαζομένων ξεκινάνε ότι κάποτε και εδώ γιατρός εργασίας υπήρχε. Λες και μιλάνε για δεινόσαυρους. Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι προβάλλοντας το κάθε ψεκασμένο θα παρουσιάζεται ως φορέας της αλήθειας και της υπεράσπισης των λαϊκών δικαιωμάτων, είναι γελασμένη. Με το εργατικό κίνημα δεν θα σε μπερδέψει τόσο εύκολα. Ούτε θα να φαντάζεται όταν θα ρωτάμε τα σχέδιά της για το νέο ΣΥ και τις γονεύσεις νοσοκομείων. Όλα τα σωματεία, τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους για να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασία της υγείας, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, μέτρα σε εργασιακούς χώρους και μαζικά μέσα μεταφοράς, καθολικό πρόγραμμα εμβολιασμού με πλήρη ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο όλων των εργαζομένων. Συναδέλφισε, συνάδελφοι, από αύριο κλιμακώνουμε τη μάχη για την ικανοποίηση των δικών μας συμφορέντων. Τις ζωές μας εμείς θα τις σώσουμε. Συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Οργανώνουμε κάθε χώρο δουλειάς. Συζητάμε με τους εργαζόμενους να συστρατευτούν ενάντια σε κυβερνήσεις και εργοδότες. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.